Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τη διοργάνωση. Κάνει και κρύο βέβαια πολύ. Και είναι λίγο δύσκολο. Εμείς φάγαμε και λίγο κρύο περιμένοντας να συναντηθούμε. Θα σας μιλήσω για το βιβλίο το τελευταίο που έχω βγάλει στα χρόνια του κορονοϊού. Αρχίσω από τον τίτλο. Ο τίτλος του είναι «Δεν έχουν το Θεό τους». Ο πόλεμος των φύλων και η ελληνική παράδοση. Και αν σώζεται η Δύση τελικά. Το «δεν έχουν το Θεό τους» είναι ένα απότερο συμπέρασμα. Θα το αφήσω προς το παρόν. Αυτό που είναι το κεντρικό θέμα είναι αυτό που λέμε ο πόλεμος των φύλων. Ποιον φύλων, δηλαδή τώρα υπάρχει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τα φύλλα. Στέκομαι στο βασικό, στα δύο φυσικά φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Ο πόλεμος αυτός έχει πάρει άλλες διαστάσεις στην νεωτερική, ή μάλλον στην ύστερη νεωτερική εποχή μας. Ήταν ένα θέμα που ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με αυτό. Και εξαιτίας ενός Κύπριου φίλου, του Άντι Ροδίτη, τον οποίο δράτουμε τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω γι' αυτό, εξαιτίας του, για διάφορα, για κάποια συζήτηση διαδικτυακή πριν από χρόνια, μετέφερε σε μένα το πρόβλημα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα κτλ. Δεν ήμουν έτοιμος. Έγινε πάντως μια συζήτηση εκεί, αλλά με εξήταρε κάπως που λένε το θέμα. Και συνειδητοποίησα πρώτον ότι είναι ένα πολύ βασικό θέμα, τουλάχιστον στον κύκλο των μελετών των δικών μου. Έβλεπα και το τι γίνεται φυσικά, όπως βλέπετε και όλοι σας. Υπολόγιζα ότι πρόκειται για μια τρέλα συνηθισμένη στη Δύση σε αυτές τις εποχές. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Αισθανόμουν μια αντίδραση στο να ασχοληθώ με το θέμα τελικά. Διαβάζω μια μελέτη, ένα δοκίμιο του Βαγγέλη του Κοροβίνη, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα έτσι από πιο κοντά, είδε πηγές και τέτοια. Και κατάλαβα ότι έχει μεγάλο βάθος το ζήτημα και αξίζει να το αντιμετωπίσουμε από τη σκοπιά της δικής μας παράδοσης. Όταν λέω τις ελληνικές παράδοσης, τι εννοώ. Εννοώ ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε ο Σεφέρης στη Στοκχόλμη. Συγγνώμη λιγάκι. Λέει, είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Αυτή την μεγάλη διαχρονική παράδοση σκέφτηκα ότι πρέπει να τη θέσω ως λιδία λίθο αυτών των φαινομένων που τα οποία καλύπτει ο τίτλος «Ο πόλεμος των φύλων». Αλλά τελικά ήταν αρκετά ζόρικη δουλειά. Ευτυχώς κάποια στιγμή κατέληξε, μου βγήκε δηλαδή, θα έλεγα. Γι' αυτό θέλω να σας πω τώρα, να σας περιγράψω καταρχήν ποια είναι η θεματολογία και έπειτα, ανάλογα με το πώς το βλέπω, θα στέκομαι σε κάποια από τα σημεία που έχουν ένα άμεσο πληροφοριακό ενδιαφέρον για σας. Γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και πιάνει σχεδόν τα πάντα. Και είναι εύλογο γιατί πιάνει σχεδόν τα πάντα, άμα θες να το πιάσεις, έτσι. Διότι ο άντρας και η γυναίκα είναι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος. Αν το είδος μας, η ανθρωπότητα, είναι ένα είδος στην κορυφή της δημιουργικής κλίμακας, της κοσμικής, θα λέγαμε, κλίμακας, λοιπόν, είναι το κύτταρο της αναπαραγωγής του είδους. Το ζεύγος αναπαράγει το είδος. Δηλαδή, είναι άνθρωπος, κανονικά, κατηγορείται επί των δύο ως ζεύγος. Εάν το σκεφτούμε έτσι, θα δούμε ότι είναι το θεμέλιο της αναπαραγωγής του είδους, των πολιτισμών, τα πάντα. Επομένως, δεν μπορούμε να το έχουμε απ' έξω,
Όταν μιλάμε, εγώ ασχολήθηκα με την κοινωνική οντολογία του πολιτισμού, προσπαθώντας να καταλάβω τελικά τι είναι αυτό σαν πολιτισμό, που ενώ ο πολιτισμός αλλάζει, αυτό παραμένει έναν ανελίωτο. Και καθορίζει τον πολιτισμό ως μια ετερότητα, μια απόλυτη ετερότητα έναντι των άλλων πολιτισμών. Γιατί έχουμε πολλούς πολιτισμούς στην ιστορία. Άλλοι παράλληλα, άλλοι διαδεχόμενοι και ούτω καθεξής. Με απασχολούσε αυτό. Δηλαδή, με απασχολούσε το οντολογικό, κοινωνικό στοιχείο που πάνω στο οποίο θεμελιώνεται ένας πολιτισμός. Βέβαια, όμως, μέσα σε αυτό το κοινωνικό που με ενδιαφέρε, το πιο βαθύ και πιο καθοριστικό είναι το πρόβλημα της οικογένειας, είναι το πρόβλημα του ζεύγους. Άνδρας, γυναίκα, παιδί. Αυτή η τριάδα. Με αυτή την έννοια προσπάθησα δηλαδή να προσεγγίσω το θέμα. Το βιβλίο, προσπαθώντας να πιάσει όλο αυτό το ζήτημα, χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι, απαντάω στο ερώτημα, ποιο είναι το πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο πόλεμος των φύλων. Ωραία. Όχι απλώς όμως ο πόλεμος των φύλων, αλλά ως στρατηγική έγνοια, επίθεση κτλ. Μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, με στόχο την κατάργηση της ανισότητας, λέει, των φύλων. Πολύ καλός ο σκοπός. Ας μην τον εξετάσουμε τον ίδιο καθεαυτόν. Ας τον πάρουμε της μετρητής, στην ονομαστική του αξία. Τίθεται το ερώτημα, παράλληλα, γιατί μια ολόκληρη αυτοκρατορία το βάζει στην ατζέντα της σαν κεντρικό στρατηγικό σημείο? Την κατάργηση της ανισότητας των φύλων. Τι τους έπιασε? Δεν μας είχα συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Τι τους έπιασε? Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να πιάσει το θέμα χωρίς να έρθει σε επαφή με τη γεωπολιτική και με τη γεωπολιτισμική διάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, ασχολούμενος με την ανισότητα των φύλων και με τα προβλήματα, με το πρόβλημα σαν πρόβλημα, θα δείτε πολύ εύκολα πώς εκβάλλει στην παγκόσμια κατάσταση των πραγμάτων. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να το δεις πώς εστιάζεται σήμερα μέσα στη σημερινή πραγματικότητα και τι ρόλο παίζει στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής των γεωπολιτισμικών αντιθέσεων κτλ. Κτλ. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισότητα των φύλων. Θαυμάσια. Δηλαδή, ο φεμινισμός. Πολύ ωραία. Ξέρουμε τι θα ψάξουμε. Πριν απαντήσουμε, πριν δώσουμε εξηγήσεις, θα πρέπει να δούμε, εφόσον είναι πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα, πώς λύνεται, πώς το διαχειρίζεται η ανθρωπότητα αυτό το πρόβλημα. Και πάντοτε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ας πάμε στο σήμερα. Θα δούμε τον φεμινισμό. Αναπτύχθηκε σε 3 κύματα. Το πρώτο κύμα αναπτύσσεται, ας πούμε, με τη Γαλλική Επανάσταση, με την Αμερικάνικη Επανάσταση κτλ. Αμέσως μετά, δηλαδή, από τις επαναστάσεις αυτές. Λοιπόν, το δεύτερο κύμα έχει μια πιο σύντομη διάρκεια και συμπίπτει με τον μοντερνισμό. Αυτό που εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ως μοντερνισμό, που είναι η έναρξη της παρακμής και κατάρρευσης του αστικού πολιτισμού. Δηλαδή, αρχίζει από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πέστε, και φτάνει μέχρι και τον δεύτερο και αμέσως λιγάκι μετά, πριν πάμε στη μεταμοντέρνα περίοδο, που είναι μια μετάπτωση του μηδενισμού από πρώτο βαθμό, που αφορά στην διάλυση της κοινωνικότητας, στον δεύτερο βαθμό, που είναι η διάλυση της ίδιας ατομικότητας πλέον, της αποσύνθεσής της. Ωραία, ας πούμε ότι έχουμε τις απαντήσεις. Τις βγάζουμε τις απαντήσεις. Ποιες είναι, ξέρουμε περί τούνος πρόκειται. Ποιο είναι το πρόβλημα και τι και πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει το πρόβλημα ως πρόβλημα, πώς το αντιμετωπίζει για να το λύσει, ποιες είναι οι λύσεις. Πώς τα αξιολογούμε όλα αυτά, με τι κριτήρια τα αξιολογούμε? Ένας τρόπος να τα αξιολογήσεις είναι το ενδοπολιτισμικό κριτήριο, δηλαδή μέσα σε ποιον πολιτισμό πραγματοποιούνται αυτά ως προς τις θεμελιακές του αρχές, τις αξίες του.
Δηλαδή, από τη σκοπιά της νεωτερικότητας ως πολιτισμού, πώς αξιολογούμε τον πόλεμο των φύλων και τις λύσεις που δίνονται σε αυτή την ανισότητα, να το πούμε έτσι. Αρκεί όμως μια τέτοια αξιολόγηση. Βεβαίως δεν αρκεί. Χρειάζεται να δει κανείς το ίδιο πρόβλημα και με τα διαπολιτισμικά κριτήρια. Δηλαδή με τη βοήθεια ενός ή δύο εναλλακτικά, ριζικά, διαμετρικά αντίθετων πολιτισμών από τον πολιτισμό της νεωτερικότητας. Και δεδομένου ότι τυχαίνει να έχουμε κάποια πρόσβαση στον ελληνικό πολιτισμό, φυσικά κάνουμε την κριτική, θα λέγαμε, την ανάλυση, θα λέγαμε, από τη σκοπιά αυτού του πολιτισμού. Αν δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε και κάποιον άλλον, ακόμα καλύτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την διαπολιτισμική αξιολόγηση του προβλήματος και των λύσεων που προκύπτουν από τη σκοπιά της ελληνικής παράδοσης. Το μεγαλύτερο μέρος είναι αυτό. Όμως, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα ίδια ερωτήματα, το ίδιο θέμα, από τη σκοπιά ενός αμιγώς πατριαρχικού πολιτισμού, όπως είναι ο κινέζικος πολιτισμός. Λοιπόν, και έτσι να έχουμε δύο αξιολογήσεις, δύο τύπους αξιολογήσεις. Μία από τη σκοπιά της ελληνικής παράδοσης και μια άλλη από τη σκοπιά της κομφουκιανής παράδοσης, δηλαδή της κινέζικης παράδοσης και του ταοϊσμού. Σας έδωσα έτσι ένα διάγραμμα του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται το θέμα και αναπτύσσεται στο βιβλίο. Επομένως, λέμε, ποιο είναι το πρόβλημα, πρώτο κεφάλαιο. Τι λύσεις εφαρμόζονται στο πρόβλημα, για το πρόβλημα αυτό, δεύτερο κεφάλαιο. Τρίτο, διαπιστώνουμε ότι αν αξιολογήσουμε αυτό το μέρος, αν το αξιολογήσουμε βάσει τα νεωτερικά κριτήρια, έχουμε εξαντλήσει ουσιαστικά το θέμα χωρίς τίποτε και χωρίς να έχουμε μπει πραγματικά στην ουσία του. Πρέπει να κάνουμε ένα δάνειο πια, να προσφύγουμε στην ελληνική παράδοση που έχει δύο σκέλη. Στην αρχαιοελληνική παράδοση, λέω, να μπούμε, να δανειστούμε εργαλεία από την νοόσφαιρα, την αρχαιοελληνική και περισσότερο την βυζαντινή, την χριστιανική ορθόδοξη παράδοση, θα λέγαμε. Αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε. Μόλις όμως το κάναμε αυτό και μέσα από αυτή τη διαδικασία, προέκυψε το πρόβλημα ότι εδώ πέρα ασχολούμαστε με μια αρρώστια η οποία είναι θανατηφόρα. Η οποία είναι θανατηφόρα για το συγκεκριμένο πολιτισμό. Επομένως, τι γίνεται εδώ, θα πεθάνει ο δυτικός πολιτισμός. Έχει καμιά προοπτική ανάταξης. Οπότε τίθεται το ερώτημα αν σώζεται η Δύση. Οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να θέσουμε το ερώτημα συνολικά, δηλαδή, τι θα πει σώζεται ένας πολιτισμός, υπάρχει δυνατότητα να σωθεί ένας πολιτισμός με βάση τις δικές του δυνάμεις, έτσι. Υπάρχει δυνατότητα μεταστροφής σε επίπεδο πολιτισμού. Είναι στα πολύ βαθιά και πολύ σκληρά τέτοια ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, τίθεται το ζήτημα και περιγράφονται οι παράμετροι του προβλήματος αυτού. Και ο αναγνώστης μπορεί και μόνος του να βγάλει τα συμπεράσματά του ως προς αυτό. Και επειδή και εμείς ανήκουμε στην Δύση, έτσι, και τελικά όντως ανήκουμε πια, δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία περί αυτού. Αν σώζεται η Δύση, σωζόμαστε εμείς. Ή αν δεν σώζεται η Δύση, σωζόμαστε εμείς. Οπότε το τελευταίο κεφάλαιο, το 7 κεφάλαιο, ας πούμε, αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Επομένως, έχουμε πρώτο θέμα το πρόβλημα. Δεύτερο, ποιες είναι οι λύσεις που εφαρμόζονται. Τρίτον, τι μας λέει η αρχαιοελληνική παράδοση. Εδώ ο Θουκυδίδης μας δίδει πάρα πολλά στοιχεία. Στο
το τρίτο αυτό. Το τέταρτο κεφάλαιο, και που είναι και το πιο μεγάλο, είναι η οντολογία της σωτηρίας, επιγράφεται. Εδώ θέλουμε το πιο θεμελιώδες κριτήριο που είναι δυνατόν να υπάρξει, για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και αυτό είναι το κριτήριο της σωτηρίας, έτσι όπως ορίζεται στην οντολογία της ελληνικής παράδοσης. Τι θα πει σωτηρία? Τι είναι? Πρέπει να βάλεις μέσα θέματα όπως ο Θεός, ο άνθρωπος, ο κόσμος. Δηλαδή να δεις τις μεγάλες έννοιες και στις σχέσεις μεταξύ τους για να απαντήσεις το ζήτημα τι σημαίνει σωτηρία στην Ορθόδοξη παράδοση. Τα ξέρετε βέβαια τι σημαίνει, αλλά περιγράφω μεθοδολογικά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο Πιστόφυλλο έκανα μια προσπάθεια να δώσω την κεντρική ιδέα με τον όσο γίνεται απλούστερο τρόπο. Καταρχήν, ο πόλεμος των φύλων μένεται στη Δύση. Παρότι οι φεμινιστικοί στόχοι του έγιναν ήδη θεσμοί. Δηλαδή δεν κατέπαυσε ο πόλεμος, αντίθετα μένεται, παρόλο που όλα τα αιτήματα που είχε θέσει ο φεμινισμός ικανοποιήθηκαν στη Δύση. Απ' την άλλη μεριά, είχα ήδη σημειώσει στο πρώτο κεφάλαιο ότι από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται το πέρασμα στον μετά-μοντερνισμό, δηλαδή δεκαετία του 60 και έπειτα, αρχίζει το φεμινιστικό κίνημα που έφτασε πρώτη-δεύτερη φάση να καπελώνεται από την παρεκκλίνουσα σεξουαλικότητα και της φιλοσοφίας της κτλ. Κτλ. Τώρα, καπελωμένος από την σεξουαλική περηφάνεια ο φεμινισμός, έχει γίνει η αιχμή του δόρατος της υπερδύναμης με στόχο την ανατίναξη της συνοχής των εθνών που διατηρούν ακόμη την αυτοκυριαρχία τους. Και αυτό γιατί, αν καθίσει να δει κανείς τα στοιχεία του πώς η Αμερική εντάσσει, χρησιμοποιεί το πρόβλημα για λόγους γεωπολιτικούς, και όχι για το πρόβλημα καθεαυτό, θα μείνει καταρχήν νεός μπροστά στο ότι το πρώτο κογκρέσο στη συνεδρίασή του μετά τις εκλογές του 2020, η κυρία πρόεδρος Πελόζη κλπ. Είπε ότι πριν αρχίσουμε θα ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να ξανακουστούν σε αυτή την αίθουσα μέσα όροι όπως πατέρας, μητέρα, κύριος, κυρία κτλ. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν και άλλα φύλλα και αισθάνονται πολύ καταπιεσμένα κτλ. Και πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό. Πράγματι, εξουσιοδότησαν μια επιτροπή να εισηγηθεί τον αντίστοιχο κανονισμό. Ωραία. Εντάξει, θα πεις τώρα παλαβομάρα της κυρίας αυτής. Πάμε μετά στα memorandum που υπέγραψε ο νέος πρόεδρος. Το δεύτερο τρίτο από αυτά είναι memorandum προς τις υπηρεσίες του κράτους που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό να έχουν, να αναλάβουν υπό την προστασία τους τα δικαιώματα των μπλα μπλα, πώς τους λένε κτλ. Και μάλιστα με προκλητικό τρόπο, ας πούμε, ανάρτηση σημαίας δίπλα στην επίσημη σημαία του κράτους. Ακόμη, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτιέρες, λοιπόν, περιγράφοντας το πρόβλημα, είπε ότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, όλες οι καταπιέσεις στην ιστορία, τα πάντα, κατάγονται από το πατριαρχικό σύστημα. Η πηγή είναι το πατριαρχικό σύστημα. Επομένως, πρέπει να ανατραπεί το πατριαρχικό σύστημα στον κόσμο. Και αυτό τίθεται σαν η ιδεολογική στρατηγική, ο ιδεολογικός σκοπός, ο πολύ κέριος και τα λοιπά κεντρικός, στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αν έρθουμε τώρα στη μικρή κλίμακα, όπου είναι το ζεύγος. Ποιος είναι ο άξονας του πολέμου των φύλων? Είναι φυσικά το ζήτημα της εξουσίας. Δηλαδή ποιος θα κάνει κουμάντο στη σχέση. Αυτό δεν είναι επί της ουσίας. Και ποια απάντηση δίνει η αυτοκρατορία? Η απάντηση είναι ποιος θα έχει την εξουσία? Κανένας.
Ούτε ο πατέρας, ούτε η μητέρα, ούτε το παιδί, κανένας. Λοιπόν, ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να αυτοπροσδιορίζεται. Και το παιδί μπορεί, αν θέλει, το αρσενικό να αποφασίσει ότι είναι θηλυκό και η απόφαση του να είναι αναγκαστή κατά πάντων. Και το αντίθετο, η κόρη να γίνει αγόρι. Τα παιδιά λοιπόν είναι ελεύθερα να επιλέγουν το φίλο τους. Τι σημαίνει αυτό, πώς αιτιολογείται αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι άτομο, είναι η αιτιολόγηση. Και από τη στιγμή που είναι άτομο, είναι υπέρτατη αξία, είναι η πηγή των αξιών το ίδιο. Αυτό μόνο μπορεί να προσδιορίσει το τι είναι. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα ο άλλος να επέμβει σε αυτή. Είτε λέγεται πατέρας, είτε λέγεται μητέρα, είτε παππούς ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα έχουμε επεισόδια όπως μια περίπτωση στο Βανκούβερ, όπου ίσως πιθανό να το ξέρετε από τον τύπο, ότι καταδικάστηκε από το δικαστήριο ένας πατέρας, επειδή η 14χρονη κόρη του επέμενε ότι είναι αγόρι και αυτός επέμενε να την λέει κόρη. Οπότε αυτή έκανε καταγγελία στο δικαστήριο και το δικαστήριο καταδίκασε τον πατέρα. Ωραία, αυτή είναι η προσέγγιση του ζητήματος από τη σκοπιά την πολύ πολύ μικρή κλίμακα που είναι αυτή μιας οικογένειας. Αν πάμε στη μεγάλη κλίμακα, θα δούμε ότι τα κρίσιμα μεγέθη στην διαδρομή κάθε πολιτισμού είναι δύο. Η συνοχή της οικογένειας και η συνοχή της πατρίδας. Η συνοχή του κράτους. Στη σύγχρονη Δύση, η διαδρομή αυτή στηρίχθηκε στην ατομοκεντρική τους θέσμηση. Στην υποβάθμιση του εμείς σε σύμβαση. Οπότε το μόνο που έλειπε ήταν να διακηρύξουν ότι και το φύλο είναι σύμβαση. Τελικά το έκαναν γι' αυτό. Το κάνανε. Είναι απιά και έχει νομοθετηθεί αυτό. Και αν πας κόντρα σε αυτό θα σε κλείσουν μέσα. Αυτό όμως τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το άτομο μας τελείωσε. Δηλαδή το άτομο πέθανε, δεν υπάρχει άτομο πια. Διότι αν εξαλείψεις το άλλο του, το όποιο άλλο του, έτσι, μέσα στην κοινωνικότητα, διότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Τι σημαίνει, το λέμε συνήθως, αλλά χωρίς να εμβαθύνουμε σε αυτό. Τι σημαίνει κοινωνικό όν. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κοινωνία. Η κοινωνία προηγείται. Επομένως, δεν μπορεί να είναι συμβατικότητα η κοινωνία. Ή, αν το θέσουμε έτσι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε δεν ξέρω τι. Το μεγάλο ερωτηματικό. Και ερχόμαστε, ας ξανακατεύουμε τώρα. Λάβετε ως δεδομένο ότι αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα και με τον κοινό νου, αλλά και με τα δεδομένα που έχουμε, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άτομο, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ατομοκεντρικός πολιτισμός, όταν υπερβεί αυτόν τον Ρουβίκονα. Το να πει δηλαδή ότι ακόμα και το φύλο είναι σύμβαση. Δεν μπορεί επομένως να υπάρξει πολιτισμός. Άρα μπήκαμε στη φάση της κατάρρευσης του πολιτισμού αυτού τελείως. Δηλαδή είναι περίπου σαν να έχει καταρρεύσει ένα άστρο και να βλέπουμε ακόμα το φως του. Αυτό έχει συμβεί με τον δυτικό πολιτισμό. Τον δυτικό νεωτερικό πολιτισμό. Τι λέει η ελληνική παράδοση δηλαδή που επικαλούμε εγώ σε αυτό το βιβλίο. Λέει ότι τον πόλεμο των φύλων τον καταπάβει πραγματικά μόνο η αυθυπερβατική αμοιβαιότητα. Η αυθυπερβατική αμοιβαιότητα. Που την γεννά όμως αυτή την αμοιβαιότητα η αμοιβαία αγάπη προς ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτό το τρίτο πρόσωπο προφανώς είναι το παιδί στην οικογένεια, έτσι δεν είναι. Σε κοινωνικό επίπεδο, με βάση την δική μας αυτή παράδοση, είναι
η αμοιβαιότητα, η αυθυπαρβατική, που γεννά η αγάπη προς ένα άλλο παιδί, το οποίο είναι ο Υιός του Θεού, που συμβαίνει να είναι και Υιός του ανθρώπου. Χωρίς αυτή την διπλή αμοιβαιότητα, είναι αδύνατο να επιτευχθεί το έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και το νόημα του έσονται οι δύο η σάρκα μία είναι ακριβώς αυτό. Αν στο μέτρο που κατακτιέται, γιατί είναι αγώνας, δεν είναι τίποτε δεδομένο εδώ, στο μέτρο που κατακτιέται η αυθυπερβατική αμοιβαιότητα, που προϋποθέτει σχέση αγάπης με αυτό το τρίτο πρόσωπο, λύνεται το πρόβλημα. Λοιπόν, να γυρίσω τώρα λίγο πίσω στην αρχή. Ποιες λύσεις η ανθρωπότητα έχει βρει για να λύσει το πρόβλημα της ανισότητας των φύλων? Που οπωσδήποτε η ανισότητα των φύλων είναι ο άντρας πάνω, η γυναίκα κάτω. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν συνέβαινε από καταβολής. Ας ξεκινήσουμε από από τα δύο βασικά κείμενα που προσεγγίζουν το ζήτημα. Ένα ολιστικό και ένα που αφορά το ζεύγος. Το ένα κείμενο είναι η γέννηση. Η αφήγηση η μοσαϊκή για τη δημιουργία του ανθρώπινου ζεύγους, έτσι δεν είναι? Και η αφήγηση του προλόγου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου για το τι έγινε με τον Υιό του ανθρώπου. Τι λέει ο πρόλογος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου? Ο Ευαγγελιστής τοποθετείται στο τέλος της ιστορίας και κάνει τον απολογισμό της. Περί αυτού πρόκειται. Ήρθε στον κόσμο, στον τόπο του πήγε, δεν τον αναγνώρισαν. Μαζί τους ήταν και τα λοιπά, τον κυνηγήσανε, δεν τον λάβανε υπόψη. Δηλαδή, κατέβηκε ο Θεός στον κόσμο, ενσαρκώθηκε, γεννήθηκε ως άνθρωπος και αρχίσαν να τον κυνηγούν. Δεν πρόλαβε να γεννηθεί και άρχισε το κυνήγι. Δηλαδή, λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον δέχτηκαν. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί, έτσι, δεν τον δέχτηκαν. Πάμε τώρα στη γέννηση. Στη γέννηση, τι μας λέει ο Μωυσής? Μας αφηγείται την έξωση, τη λεγόμενη έξωση από τον παράδεισο. Υπάρχει ένα νομικό σκηνικό εκεί, η φαντασία μας έλκεται από αυτό το σκηνικό, αλλά επί της ουσίας, αυτό που μας περιγράφει είναι ότι οι πρώτοι άνθρωποι, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, ο άντρας και η γυναίκα δηλαδή, δεν θελήσανε να εντάξουν τον δημιουργό τους, τον πατέρα τους, στη μεταξύ τους σχέση. Και τον απέβαλαν, στην ουσία αυτό έγινε. Λοιπόν, αποβάλλοντας το Θεό από την μεταξύ τους σχέση, απέβαλαν τον παράδεισο έξω από τη σχέση τους. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Το πρόβλημα δηλαδή επί της ουσίας ορίστηκε και στο επίπεδο του ζεύγους, το οικογενειακό, από την αφήγηση εκείνη, και στο επίπεδο της κοινωνίας συνολικά, από την αφήγηση του Τετάρτου Ευαγγελίου, του προλόγου. Δηλαδή, να μην τα πολυλογώ επ' αυτού, έχουμε κέρια σημεία όπου ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Και τι άλλο μας λέει ο πρόλογος? Μας λέει ότι αυτοί όμως που τον δέχτηκαν πήραν το δικαίωμα παιδιά Θεού να γίνουν. Δηλαδή τι? Της θέωσης. Δηλαδή ότι η ενσάρκωση του Χριστού, του Υιού του ανθρώπου και η Σταύρωση, η Ανάσταση κτλ. Αποδεικνύουν ότι θεώθηκε η φύση του ανθρώπου και επομένως μπορεί κάλλιστα να εμβολιαστούν όσοι, εν πάση περιπτώσει, τον δέχονται, πιστεύουν σε αυτόν που τον έστειλε κτλ. Και ακούνε τον λόγο του, λοιπόν, να αποκτήσουν και αυτοί
μέσω του εμβολιασμού δια του αίματος και του σώματός του την θεωμένη ανθρώπινη φύση πλέον. Αυτή είναι η σωτηρία, η δεύτερη γέννηση στην ουσία του ανθρώπου, η άνωθεν γέννηση που είπε στον Νικόδημο. Εάν έχουμε ως κριτήριο την σωτηρία με αυτή την έννοια, τότε μπορούμε να αξιολογήσουμε τα πάντα, όλα τα προηγούμενα. Και να δούμε πώς βλέπουμε τον έρωτα, τι είναι ο έρωτας, ο φυσικός δηλαδή έρωτας, τι είναι. Γιατί ενώ στην αρχαία Ελλάδα ο έρωτας έχει μια ορισμένη διάσταση, νοηματοδότηση πλήρη, φιλοσοφική επεξεργασία, μπόλικη κτλ. Κτλ. Μέχρι σε ένα σημείο δεν υιοθετήθηκε από τον χριστιανισμό, να το πω έτσι σχηματικά. Και υιοθετείται από ένα σημείο και πέρα, από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και με τον Μάξιμο τον Ομολογητή. Όταν προσλαμβάνεται, του αφαιρείται κάτι του αρχαίου έρωτα, έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό που του αφαιρείται και γιατί προσλαμβάνεται, δεν έφτανε η αγάπη, η έννοια της αγάπης. Πρέπει να βάλουμε και τον έρωτα και να πούμε ότι ο Θεός είναι θείος έρος. Πώς λέμε, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι και θείος έρος, γιατί και θείος. Τι παραπάνω δηλαδή προσθέτουμε σε αυτό. Και λέγεται ότι προσθέτουμε απλώς τη σφοδρότητα του έρωτα, το ζήλο, έτσι, το ζήλο. Βλέπουμε ότι αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό πράγμα στη μετάβαση από τον έναν πολιτισμό στον άλλο, από τον αρχαιοελληνικό στον βυζαντινό-ελληνικό πολιτισμό. Και εκεί μέσα πια μπορούμε να συσχετίσουμε διάφορες πλευρές του ζητήματος. Να περάσουμε σε αυτό που αν αυτό είναι η οντολογία της ελευθερίας, με δύο λόγια, έδωσα μερικά δείγματα, έτσι απλώς. Λοιπόν, είναι η οντολογία της ελευθερίας, η οντολογία της σχέσης ως ελευθερία, της ελευθερίας ως σχέσης, έτσι, και του πώς αυτά πάνε μαζί, σχέση, κοινωνία, ο άνθρωπος. Μπορούμε μετά να εξετάσουμε την έννοια άνθρωπος ως ολότητα, έτσι. Λοιπόν, και να δούμε τις παραμέτρους του προβλήματος μας εκεί. Έναν προειδιασμό έκανα ως προς αυτό. Καλά, και από τον αρχαίο, είπε στην αρχή, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τι πήραμε, γιατί είπα ότι χρειαζόταν να πάρουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να κάνουμε βήμα. Λοιπόν, γυρίζω λίγο τώρα πίσω. Όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα, γυρίζω πάλι στην αρχή, όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα αυτό που είπαμε, ο πόλεμος των φύλων. Ο φεμινισμός, ο οποίος ξεκίνησε εκεί πέρα, αν έτυχε να γνωρίζετε, μετά την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, από την γαλλική επαναστατική συνέλευση, ακολουθεί μία πρόταση της Μαρίας de Bouz κλπ. Πρόταση η οποία στην πραγματικότητα τι έκανε. Έπαιρνε τη διακήρυξη αυτήν και πρόσθεται το εξής. Λέει, διακήρυξη του ανθρώπου και του πολίτη, του άνδρα και της γυναίκας. Του άνδρα και της γυναίκας. Και έβαζε τα δικαιώματα για τα δικαιώματα της γυναίκας μέσα σε όλο αυτό. Λοιπόν, και βέβαια η συνέλευση την καταδίκασε και την καθαρίστηκε. Και το επιχείρημα όμως που είχε ήταν συγκλονιστικό. Εάν η γυναίκα είναι σε θέση να ανεβαίνει στο βήμα και να μιλάει, είναι επίσης, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη φράση μου διαφεύγει, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αν ανεβαίνει στο εκκρίωμα, πρέπει να έχει το δικαίωμα να μπορεί να ανέβει και στο πολιτικό βήμα. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση που αρχίζει
από τον 18ο αιώνα δηλαδή, γίνεται ένας πολύ σκληρός πραγματικά αγώνας για εξίσωση πολιτικών δικαιωμάτων στην ουσία. Να γίνει πολίτησα όπως είναι και ο άνδρας πολίτησα. Είναι χαρακτηριστικό, παρότι λέγεται ότι ο διαφωτισμός και ο διαφωτισμός κτλ. Ο διαφωτισμός ήταν κάθετα αντίθετος στην υιοθέτηση των φεμινιστικών αιτημάτων. Έλεγε πολίτησε, ο άνδρας είναι για τα πολιτικά, η γυναίκα είναι για την οικογένεια, είναι για το σπίτι. Λοιπόν, αυτό έχει ξεχαστεί εν τω μεταξύ, ενώ έχει σημασία κανείς να τα τονίζει. Όμως, στην ουσία, τα περισσότερα από τα αιτήματα και τα ουσιαστικότερα του φεμινιστικού κινήματος πραγματοποιήθηκαν στη φάση της παρακμής του αστικού πολιτισμού. Όχι στη φάση της ακμής του. Στη φάση της ακμής του δεν τα συζητούσα καν. Λοιπόν, δηλαδή πότε, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα στο δικαστήριο κτλ. Όλα αυτά τα γνωστά τα θεσμικά δικαιώματα. Λοιπόν, και έπειτα είχαμε το πρώτο κύμα, το οποίο το πρώτο, είναι η αυτοπεριοδολόγηση που κάνει ο ίδιος ο φεμινισμός. Λέει, αναπτύχθηκε σε τρία κύματα. Το πρώτο αυτό, με τα θεσμικά αιτήματα, την επιδίωξη θεσμικών αιτημάτων. Μόλις τα πέτυχε αυτά τα αιτήματα, πέρασε σε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο είναι εστίαση στα ζητήματα ταυτότητας της γυναίκας, ταυτότητα δηλαδή του φύλου, εντάξει. Ουσιαστικά, τι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει, αυτή τη φάση, είναι ότι η υπαρξιστική φιλοσοφία και η έμφαση στην ύπαρξη, σε αυτό το θέμα ύπαρξης, η γυναίκα του Σάρτρ, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ακριβώς. Με το, πώς το λένε, με το σύνθημα αυτό ότι γίνεσαι, δεν γεννιέσαι, κάπως έτσι. Λοιπόν, καθιέρωσε αυτό την έμφαση στην υπαρκτικότητα, δηλαδή την υπαρκτική ταυτότητα της γυναίκας. Λοιπόν, μέχρι εδώ όλα καλά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κανονικά δηλαδή υιοθετήθηκαν όλα αυτά, δηλαδή θα έπρεπε να έχει τελειώσει το ζήτημα. Αλλά εμφανίζονται οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι κτλ., πανεπιστημιακοί και ούτω καθεξής, που υποβιβάζουν πλέον το φύλο σε σύμβαση. Από εκεί και πέρα εκτροχιάζεται το όλο κίνημα και εντάσσεται σε άλλες κατευθύνσεις. Ερώτηση. Γιατί η αυτοκρατορία το υιοθέτησε, πώς μπόρεσε και το υιοθέτησε. Με έναυσμα τι. Στην πραγματικότητα είναι για έναν που έχει ζήσει αυτά τα πράγματα και κάπως έχει μια τριβή και εμπειρία από τα μαρξιστικά, ξέρει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πάνδρυμα μαρξισμού και φροϊδισμού. Φροϊδο-μαρξισμός ήταν η γέφυρα που έφερε σε επαφή την άρχουσα ολιγαρχία με την ιδεολογία αυτή που την ξέραμε και την ξέραμε από τον Μαρκούζε και τους άλλους, δηλαδή μια πτέρυγα της σχολής της Φραγκφούρτης. Γιατί το είπα αυτό? Το είπα για να δείξω ότι βασικά φτάσαμε σε μια φάση όπου μπλέξανε πλέον στρατηγική αυτοκρατορίας με τον εκτροχιασμό ενός κινήματος ή προβλήματος. Μπόρεσαν να το αξιοποιήσουν γιατί. Ποιο ήταν το όπλο, το υπερόπλο του φροϊδομαρξισμού? Είναι το εξής, ότι άπαξ και θέσεις που αμφισβήτησε την ίδια την οικογένεια με την πολιτική φύλων ταυτότητας και ούτου καθεξής, τι πετυχαίνεις? Πετυχαίνεις να ανατρέψεις τη βάση όλων των εχθρικών συστημάτων στην αυτοκρατορία. Διότι στην ουσία στηρίζονται στο πατριαρχικό σύστημα και από τη στιγμή που στηρίζονται στο πατριαρχικό σύστημα
η εξουσία, η έννοια της εξουσίας θεωρείται από το φρεϊδομαρξισμό, θεωρείται ότι είναι συνώνυμη της ετεροσεξουαλικής ηγεμονίας. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε αυτό στην ουσία του, ότι η ηγεμονία, η ετεροσεξουαλική, όπως την ονομάζουν αυτοί, είναι η πηγή κάθε εξουσίας και η πηγή κάθε κακού. Κάθε κακό πηγάζει από την εξουσία, από την ύπαρξη εξουσίας. Και η δε εξουσία πηγάζει από αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι εύκολο, αν τα θέσει κανείς κάτω, είναι εύκολο, ας πούμε, να δει την αλληλουχία που έχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όμως δεν στηρίζεται. Αν ανατραπεί, αν θεωρήσουμε ότι η εξουσία είναι η πηγή παντός κακού, τότε είναι αδύνατο να υπάρξει κοινωνική εξουσία, έτσι, πριν απ' όλα. Είναι αδύνατο να υπάρχει οικογένεια, είναι αδύνατο να υπάρχει πατρίδα. Δηλαδή, όποιος χτυπηθεί από την αρρώστια αυτή, είναι απόλυτα ευάλωτος πλέον. Η δε νεολαία είναι η πιο ευαίσθητη, πιο ευπαθής σε μια τέτοια επίθεση. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υιοθετήθηκε και μάλιστα σε τέτοια υψηλή στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είναι τρέλα, δηλαδή, των κυβερνώντων την Αμερική. Υπάρχει πίσω σκεπτικό και στρατηγικό βάθος. Καλά, αυτά όμως, είπα ότι σχετίζονται με την παρακμή. Ποια είναι η παρακμή? Ο μεταμοντέρνος μηδενισμός είναι στην ουσία. Δηλαδή, ο εκτροχιασμένος φεμινισμός δεν είναι παρά η αιχμή του δόρατος του μεταμοντερνισμού. Λοιπόν, και ο μεταμοντερνισμός πώς θα μπορούσε να περιγραφεί ανθρωπολογικά με δύο λόγια? Ότι ο άνθρωπος, επανέρχομαι στην πρώτη διατύπωση που έχω κάνει, ότι ο άνθρωπος είναι άτομο. Και από τη στιγμή που είναι άτομο και για να είναι πραγματικό άτομο, έτσι, πρέπει να είναι ο Θεός του εαυτού του. Από τη στιγμή που θα είναι ο Θεός του εαυτού του, είναι πραγματικό άτομο. Λοιπόν, και επομένως, εφόσον μιλάμε για δικαιώματα κτλ., όλα, το ανώτατο κριτήριο είναι το κριτήριο του ατομικού δικαιώματος και του ατόμου ως υπέρτατης αξίας. Το άτομο είναι το όν. Δεν υπάρχει κοινωνία, δεν το είπε η Μάργαρετ Θάτσερ πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν μόνο οι οικογένειες. Αυτή είχε μια αίσθηση σε αυτό, οπότε έβαλε και λίγο την οικογένεια μας. Με τον ορισμό της σύμβαση πλήρως και του φίλου ως σύμβαση, έχει χαθεί και αυτό. Ουσιαστικά, δηλαδή, μιλάμε για τον μεταμοντέρνο μηδενισμό ως την τελική φάση της κατάρρευσης του δυτικού νεωτερικού πολιτισμού. Πώς βλέπουμε αυτή την αλλαγή, πώς την εντοπίζουμε αυτή την αλλαγή που έγινε στη Δύση? Εδώ χρειάζονται τα κριτήρια που λέγαμε προηγουμένως. Και αυτά τα κριτήρια που θα τα πάρουμε από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Να γυρίσουμε πίσω. Τι είναι αυτό το οποίο, θα το πω διαφορετικά, λέει ο Αριστοτέλης, ότι εάν όλα αλλάζουν, δεν υπάρχει αλλαγή. Αν όλα αλλάζουν, δεν υπάρχει αλλαγή. Τι είναι αυτό που αλλάζει τότε? Τι είναι αυτό που αλλάζει αν όλα αλλάζουν? Δηλαδή, υπάρχει μια αντίφαση μέσα σε αυτόν τον ορισμό. Όλα αλλάζουν, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να αλλάζουν όλα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το κάτι? Σε αυτό το ερώτημα έχουμε πάρα πολύ καλές απαντήσεις από την πρόοδο της βιοχημίας, η οποία έχει αναδείξει την έννοια του ελκυστή. Στην βιοχημία και στη ζωή, στη φύση πραγματικά, υπάρχει έννοια της ομοιόστασης. Δηλαδή, όλα αλλάζουν, αλλά υπάρχει μια ομοιοστατική κατάσταση σταθερότητας. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος μηχανισμός μέσα στους οργανισμούς που αντιρροπεί τις αντίθετες τάσεις, επιρροές πάνω κτλ. Και αναπαράγεται. Ενώ αλλάζει, προσαρμόζεται, αναπαράγεται συγχρόνως. Και ούτω καθεξής.
Αυτός είναι ο ελκυστής. Πώς τον βλέπουμε πολύ πιο συγκεκριμένα τον ελκυστή. Γράφει ο Πρικοζίν. Λέει το εξής, ότι τα μόρια σε συνθήκες ισορροπίας συμπεριφέρονται σαν το καθένα να είναι άσχετο από τα υπόλοιπα, από τα άλλα. Σαν να είναι αυτόνομες οντότητες. Όμως, σε συνθήκες πέρα από την ισορροπία, διαταραχής των ισορροπιών, τα βλέπεις να κάνουν σαν να ξύπνησαν από ύπνο και να τρέχουν, να ψάχνουν, να βρουν τρόπο να συγκροτηθούν μεταξύ τους. Να βρουν τον τρόπο της συγκρότησής τους στις συνθήκες ανισορροπίας. Και θα ήταν καλύτερα, λέει, να το ονομάσουμε υπνόνια. Σαν να ξύπνησαν από ύπνο. Δηλαδή, η κατάσταση της ισορροπίας είναι μια κατάσταση υπνοβασίας των μορίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ανθρώπου μορία. Σε συνθήκες ισορροπίας, ηρεμίας, όπου όλα πάνε καλά κτλ., όλοι συμπεριφέρονται σαν ο καθένας να είναι αυτός, άσχετος με τους υπολείπους. Λέει και ο Ηράκλητος κάτι το οποίο είναι παραπλήσιο. Λέει, του λόγου δεόντος κοινού ζουν οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν. Το ίδιο πράγμα λέει στην πραγματικότητα. Τι είναι ο ελκυστής? Ο ελκυστής είναι το σχήμα της κοινωνικής συνοχής που λαμβάνουν τα μόρια στη φάση της διατάραξης της ισορροπίας. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τις κοινωνίες, με τους ανθρώπους. Πόλεμος πατήρ πάντων, λέει ο Ηράκλητος. Πόλεμος πατήρ πάντων, γιατί είναι πατήρ πάντων? Διότι άλλους μεν θεούς, άλλους δε ανθρώπους επίησε. Άλλους ελεύθερους, άλλους δούλους. Δηλαδή, θεμελίωσε την κοινωνία στη διάκριση θείου και ανθρωπίνου και ελεύθερου και δούλου, άρχοντος και αρχομένου. Θα το λέγαμε πιο συγκεκριμένα. Ελκυστής, λοιπόν, είναι το σχήμα της κοινωνικής συνοχής. Ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό. Μάλιστα, διαφέρει όμως ως ζώο κοινωνικό από τα υπόλοιπα κοινωνικά ζώα. Ως προς τι διαφέρει? Ως προς το γεγονός ότι ενώ τα υπόλοιπα ζώα έχουν δεδομένο από τη φύση τον τρόπο της κοινωνικότητάς τους, που θα ενσαρκώσουν την κοινωνικότητά τους, ο άνθρωπος δεν τον έχει δεδομένο από τη φύση αυτό. Αλλά είναι ελεύθερος ως προς τον τρόπο που θα ενσαρκώσει την κοινωνικότητά του. Ριζική διαφορά, καμία σχέση. Λοιπόν, εάν ο ελκυστής είναι το σχήμα της κοινωνικής συνοχής στη βιοχημεία, έτσι, το σχήμα της κοινωνικής συνοχής στον άνθρωπο, ποιο είναι? Είναι τα σχήματα κοινωνικής συνοχής που προβάλλουν από την επιλογή του τρόπου κοινωνικότητας που θα υιοθετήσει ένας συγκεκριμένος πληθυσμός ανθρωπομορίων όταν βρεθεί σε συνθήκες διατάραξης της ισορροπίας, δηλαδή πολέμου. Εντάξει, λοιπόν, και υποδομείται στη βάση αυτή. Και στις συνθήκες πέρα από την ισορροπία, τι κάνει? Αποσπάται από αυτή την υποδομή, νομίζει ότι είναι ο καθένας μοναχός του, ενεργεί ο καθένας μόνος του και φαντάζεται ως ιδανικό το να είναι σε αυτή την κατάσταση μονίμως. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σπάει η σχέση του η ψυχική με το σχήμα κοινωνικής συνοχής πάνω στο οποίο έκτισε την κοινωνικότητά του. Και από τότε αρχίζει η παρακμή και η κατάρρευση. Ανυπέρθετα. Μια κρίση θα έρθει, θεομηνία θα είναι, πανδημία θα είναι, οτιδήποτε. Τα λέει ο Πλάτωνας στους νόμους, άλλωστε. Αυτό πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Ή θα καταφέρει να ανασυγκροτήσει το σχήμα κοινωνικής συνοχής που τον έφτιαξε ως κοινωνία, ή θα το τροποποιήσει κατάλληλα κτλ. Και θα μπορεί για να επιβιώσει. Αν δεν το καταφέρει, κατέρευσε, τελείωσε, έζησε. Οπότε το ερώτημα είναι,
ποιοι είναι οι ελκυστές της ανθρώπινης κοινωνικής συνοχής. Τώρα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό, χρησιμοποιώντας παράλληλα Θουκυδίδη και, πώς τα λένε, και Πρίγκοζιν. Λοιπόν, ο πρώτος μεγάλος ελκυστής είναι ο καιρός, ο χρόνος, ο καιρός. Γιατί, διότι ζωντανός οργανισμός είναι ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι οργανισμοί. Ζωντανός οργανισμός είναι και ο πολιτισμός και επομένως έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει, πώς το λένε, με βάση το αυτό που λέγαμε προηγουμένως, υπακούει σε μια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη κανονικοποιείται από την ευκλήδια αντιληπτικότητά μας ως καμπύλη Γκάουσου, δηλαδή μια καμπάνα. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε όταν μιλάμε για έναν πολιτισμό, θα πρέπει να λέμε σε ποια πλευρά της καμπύλης του βρίσκεται. Μην φανταζόμαστε ότι είναι αθάνατος και αιώνιος ένας πολιτισμός. Κανένας δεν είναι αθάνατος, ούτε αιώνιος. Λοιπόν, άρα ο πρώτος ελκυστής είναι ο καιρός. Ο δεύτερος ελκυστής ποιος είναι, το είπαμε άλλωστε προηγουμένως με διαφορετικό τρόπο. Είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος, λέμε, πατήρ πάντων. Στις συνθήκες μη ισορροπίας διαμορφώνονται οι κοινωνικές και οι πολιτισμικοί σχηματισμοί. Έχει και παραπέρα. Γιατί κάνουμε τον πόλεμο. Ο Θουκυδίδης λέει περί ελευθερίας ή άλλων αρχής. Δηλαδή αρχή, κυριαρχία και ελευθερία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κάνουμε την ελευθερία για να κυριαρχήσουμε. Για να έχουμε αυτοκυριαρχία. Άρα λοιπόν αυτό τρίτος ελκυστής. Ο καθένας όμως, επειδή είμαστε και άτομο, ο καθένας από τι κινείται. Υποτιμής δέος και ωφελίας. Δηλαδή από την επιδιώκει ασφάλεια, επιδιώκει συμφέρον και επιδιώκει και τιμή. Ο βασικός λοιπόν ελκυστής στο επίπεδο ενός εκάστου είναι η τριαρχία των σκοπών. Αυτών των σκοπών. Κατά ποια διάταξη, εξαρτάται. Έχουμε λοιπόν το θέμα της τριαρχίας των σκοπών, αφενός, γνωρίζοντας ότι αυτός ο ελκυστής που λειτουργεί σε προσωπικό, σε ατομικό επίπεδο, λοιπόν, έχει να εναρμονίσει μέσα του αυτούς τους τρεις σκοπούς. Πρώτα θα βάλει την ασφάλεια, έπειτα θα βάλει το συμφέρον, θα βάλει την τιμή πρώτα. Λοιπόν, στην αρχή ο Θουκυδίδης παίζει και με όλους τους συνδυασμούς αυτούς, αναδεικνύοντας αυτούς που είναι πιο βασικοί. Έχουμε φύγει από αυτό πολύ πιο πέρα, διότι με αυτούς και μόνο δεν φτάνει για να έχεις κοινωνία. Ο καθένας βέβαια κινείται από αυτούς και καλά κάνει. Ποια διάταξη είναι αυτή η οποία συμπίπτει εναρμονίζει το ατομικό με το συλλογικό συμφέρον. Το ατομικό καλό με το συλλογικό καλό. Η διάταξη εκείνη που βάζει την τιμή πρώτα, την ασφάλεια έπειτα ή μετέπειτα και το συμφέρον έπειτα ή μετέπειτα. Δηλαδή πρώτα η τιμή. Η φιλοτιμία. Για την τιμή. Αυτή δεν εξαίρεται από τον Περικλή στον Επιτάφιο. Αυτό είναι ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή η προσέγγιση αυτή. Από την άλλη πλευρά έχουμε και το... Δεν είναι μόνο το τι θέλουμε εμείς, είναι και το τι θέλουν οι θεοί. Είναι το τι θέλει ο κόσμος, το τι θέλει η φύση και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί πρέπει να εισαχθεί και ο αυθυπροβατικός ελκυστής. Πώς προσεγγίζεται αυτός, πρωτίστως ως δικαιοσύνη. Και αυτό είναι σε όλους τους πολιτισμούς, δεν είναι μόνο στον ελληνικό, είναι πάνκινο αυτό το πράγμα. Ακόμα και τα παιδιά ξέρουν ότι έχουν μια αίσθηση προσέγγισης σε αυτόν τον ελκυστή. Ο ελκυστής της δικαιοσύνης, λοιπόν. Το θέμα είναι πώς μπορεί να βάλεις την δικαιοσύνη μέσα στην ψυχή του καθενός. Να την έχεις τη δικαιοσύνη σε επίπεδο πόλης, το κάνεις, διότι το ίδιο το σχήμα συνοχής βασίζεται στη διάκριση άρχην και άρχεσθε. Κάποιος θα άρχει και κάποιος θα άρχεται. Ή
θα είναι αρχόμενος από πιάνους προς τα πάνω και θα άρχει προς τα κάτω. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν. Το ζήτημα είναι πώς επιτυγχάνεται η εσωτερήκευση της δικαιοσύνης. Βάσει περιπτώσει, αν τα θέσει κανείς όλα αυτά στη διαπλοκή τους και στην προβληματική που αναπτύσσεται, θα δει ότι ο ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος, έκανε μια διαδρομή σε αυτά. Πρώτον, κατάλαβε ότι δεν μιλάμε για αυθαίρετα για αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν πώς το λένε, νομιμότητα. Υπάγονται σε κάποιους νόμους όλα αυτά. Θέλω να πω ότι κατάλαβαν ότι αυτό που λέμε ελευθερία μπορεί να εξελιχθεί από ατομική, ιδιωτική ελευθερία δηλαδή, σε πολιτική ελευθερία και σε κοινωνική ελευθερία, οικονομική θα λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, κατακτώντας ότι η ελευθερία έχει τρεις βαθμούς. Δηλαδή μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στον ιδιωτικό σου χώρο, στα πλαίσια βέβαια που σου επιτρέπει ο κοινωνικός, και εάν μπορούσες εταιρικά, ως εκκλησία του Δήμου, να αποφασίζεις για το οικονομικό σου σύστημα, να αποφασίζεις για το πολιτικό σου σύστημα, αποκτούσε η ατομική σου ελευθερία και μια νέα διάσταση ελευθερίας, η οποία είναι η κοινωνική και η πολιτική. Και επιτυγχάνεται το μη άρχιστε υπό μηδενός. Το μη άρχιστε υπό μηδενός. Αλλά το μη άρχιστε υπό μηδενός έχει μέσα του μια, πώς το λένε, είναι μια παραπλανητικότητα κατά βάθος. Διότι το μη άρχιστε υπό μηδενός. Δεν γίνεται αυτό, εφόσον η ελευθερία είναι η κυριαρχία. Λοιπόν, και η κυριαρχία είναι άρχιν και άρχιστε. Κάποιοι, εντάξει, άρχουν οι λίγοι στην ολιγαρχία ή ο ένας στη μοναρχία. Άρχουν οι πολλοί. Υπάρχουν όμως και λίγοι που δεν άρχουν. Έτσι δεν είναι, μονίμως. Αλλιώς δεν υπάρχει άρχιν και άρχιστε. Λύνουμε το πρόβλημα εκ περιτροπής, λύνουμε το πρόβλημα με κλήρο, λύνουμε το πρόβλημα... Υπάρχουν παραδοχές, οι οποίες φαίνονται λογικές, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματοποιήσιμες 100% όπως υποθέτει η λογική. Γιατί ο άνθρωπος εσωτερικά έχει πάθει, έχει πράγματα κτλ. Και εν πάση περιπτώσει ο χρόνος δεν είναι ευθύγραμμος. Λοιπόν, είναι καμπύλος. Μπορεί τώρα που είμαστε ωραία και καλή να πούμε, να ήρθε η σειρά μου να διοικήσω εγώ. Εντάξει, αλλά αύριο, που είναι η σειρά η δική σου, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βρισκόμαστε σε καταστάσεις πέρα από την ισορροπία. Οπότε τι γίνεται τότε. Πρέπει να βγει και να αναλάβει εκείνος που έχει ειδική ικανότητα. Πρέπει να φύγεις δηλαδή εσύ από τη μέση και παρανεύει ο άλλος. Δηλαδή, πάνω σε αυτά τα προβλήματα σκόνταψε ο αρχαίος προβληματισμός. Και κατέληξε τελικά στο τι, να περιμένει να δοθεί λύση από τον θείο άνδρα. Όλη η ελληνιστική εποχή είναι αναμονή του θείου άνδρος, δηλαδή του θείου άνδρος σωτήρα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, όταν ήρθε στην Αθήνα και τον θεώρησαν σωτήρα. Το φτιάξαν τραγούδια τούτο, το δώσαν και κατοικία των Παρθενών και ούτω καθεξής. Είπαν ιδού ο θείος Ανήρ, είπαν τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τα φόρτωσαν στον άγνωστο Θεό και περιμέναν ήρεμα να δοθεί η λύση. Και η λύση βέβαια δόθηκε εν διαμάχο ελευθερία. Δηλαδή με διαφορετικό τρόπο. Να μην γυρίσω τώρα και σε αυτό. Ήθελα απλώς να σας πω ότι το κεφάλαιο που αφορά την ελληνική παράδοση έχει, πώς το λένε, παίρνουμε εργαλεία από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, τους ελκυστές από την
από τη σύγχρονη επιστήμη, να το πούμε έτσι, τους ταιριάζουμε με τους πολιτικούς ελκυστές που μας λέει ο Θουκυδίδης, βασικά αυτός μας τα λέει αυτά, και έπειτα πάμε στην οντολογία της σωτηρίας, δηλαδή στον χριστιανισμό, στη θεολογία κατά κάποιον τρόπο, και ολοκληρώνουμε τα εργαλεία με βάση τα οποία αξιολογούμε το πρόβλημα. Θέτουμε δηλαδή το πρόβλημα. Και μπορούμε τότε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο πέμπτο κεφάλαιο είναι η οικονομία της σωτηρίας. Να δούμε εκεί τι συμβαίνει. Δηλαδή να δούμε τη γενεαλογία του προβλήματος. Εδώ μας βοηθάει ωραία ο Κυριαζόπουλος. Έχει κάποια πράγματα πάρα πολύ καλά. Τον πειρασμό να σας διαβάσω κάτι από το κάτι σχετικό που έχει γράψει αυτός. Λέει το εξής. Η γη εστράφει προς τον μεγαλύτερο εκ των ιών της δια να ευνουχίσει τον άτεκτον πατέρα του, και αν ο Κρόνος, αφού παρέλαβεν εκ μέρους της άρπιν μακρύν καρχαρόδοντα, εξεπλήρωσε την απέτηση και κατόρθωσε να εκθρονήσει τον ουρανόν, δια να υποστεί την ιδίαν τύχην εκ μέρους του αποστατήσαντος Διός, εφόσον ο σύζυγος συνέχισε την πατρικήν κακίαν, διατυπώθη συμβολικός η μητρική αγανάκτησης, η οποία εχρησιμοποίησε τον οπλότατον διάδοχον της εξουσίας δια την ανατροπήν της. Ή στην πραγματικότητα, η πατροκτονία της μυθολογικής παραδόσεως δεν συνέβη δια της αδαμαντίνης άρπης, ούτε δια του σκύπτρου, αλλά ηθικός. Ενθυμούμε τους λόγους ενός θείου μου. Εμένα, παιδί μου, η γυναίκα μου και ο γιος της με ξέγραψαν πριν πεθάνω. Το πράγμα τότε με είχε θορυβήσει. Πώς είναι το δυνατόν τόση σκληρότης εκ μέρους της θείας και του εξαδέρφου μου. Τρομερό. Λοιπόν, αν πάρουμε τη μυθολογία, τη θεογονία στη μυθολογία, θα παρατηρήσουμε στην πραγματικότητα την αρχιτυπική διατύπωση του πολέμου των φύλων. Συμμαχεί η μητέρα με τον μεγαλύτερο γιο για να εξοβελήσει τον πατέρα. Εάν λάβουμε δε υπόψη στις κοινωνίες του ιστορικού μας χώρου τι γινόταν πίσω από αυτό, θα δούμε ότι υπάρχει μια εγκαταστημένη κοινωνία, έρχονται εισβολείς από την άλλη, πολεμικές ομάδες, ανδρικές κυρίως, σκοτώνουν όλους τους άνδρες, έτσι δεν είναι, και παίρνουν τις γυναίκες. Αυτό δεν είναι έγινε μια φορά, ήταν κάτι το οποίο γινόταν συνέχεια. Συνέχεια. Και αυτό απεικονίζει η θεογονία επί της ουσίας. Και ταυτόχρονα περιγράφει και το πρόβλημα ποιο ήταν. Και όχι απλώς περιγράφει το πρόβλημα, δημιουργεί την προϋπόθεση για την διατύπωση της λύσης του. Περιμένει τη λύση από τι? Από τον γιο περιμένει τη λύση η γυναίκα. Από τον γιο της. Δεν περιμένει τη λύση από τον άντρα της. Έτσι δεν είναι, εφόσον είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, από τον γιο της. Και εν συνεχεία λέει, θα περιμένεις, λέει, στην Εύα, έτσι δεν είναι, μέχρι να έρθει ο γιος σου, ο τάδε, ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφη. Έτσι δεν είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περιοχή μας εδώ υπάρχει μια ταυτότητα προσέγγισης στο πρόβλημα, το βάθος δηλαδή του προβλήματος. Ήθελα ακόμα να σας πάω στο έκτο κεφάλαιο και στο έβδομο. Στο έκτο κεφάλαιο λέμε «σώζεται η Δύση». Θέτουμε λοιπόν εκεί το πρόβλημα της δυνατότητας μιας κοινωνίας να αλλάξει πορεία, να αναδρομολογήσει τον πολιτισμό σε άλλη βάση. Θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Προσπαθούμε να βρούμε ποιες είναι οι παράμετροι αυτού του πράγματος. Γίνεται. Λοιπόν, και πολύ πιο συγκεκριμένα για το εάν η νεωτερικότητα, έτσι, εκεί που βρίσκεται σήμερα,
έχει τη δυνατότητα να συμβεί αυτό. Την έχει αυτή τη δυνατότητα με την έννοια ότι πρέπει να περάσει από πολύ σκληρή διατάραξη ισορροπίας. Και από ό,τι φαίνεται, σίγουρα προς τα εκεί πάμε, δεν πάμε πουθενά. Ήδη τα μηνύματα, η πραγματικότητα μας τα δίδει. Καλά, και πού βγάζει αυτό και πού θα έβγαζε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μερικούς στίχους από ένα ποίημα του Γιέιτς. Λοιπόν, λέει, ο γέρος είναι κάτι τυποτένιο, ένα κουρέλι πάνω στο μπαστούνι του. Εκτός κι αν η ψυχή χειροκροτήσει και μόλι την πνοή της τραγουδήσει για κάθε σκίσιμο στο γήινο ένδυμά της. Και αυτό δεν είναι οδείο, αλλά μελέτη πλέον των μνημείων του δικού της μεγαλείου. Γι' αυτό διέσχισα τις θάλασσες να φτάσω στην Άγια του Βυζάντιου πολιτεία. Ποιο ήταν το ταξίδι της Δύσης? Το ταξίδι ήταν προς την Ανατολή. Κλείσαν οι Τούρκοι το δρόμο και έπρεπε από τη Δύση να φύγει, να πάει και να πάει να βρει την Ανατολή. Έτσι δεν είναι, την οποία είχε χάσει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μία κίνηση. Όταν πήγε εκεί και ρήμαξε τον τόπο εκεί πέρα, ξυπνήσανε και οι άλλοι, αγωνίστηκαν σκληρά κτλ. Και άλλαξαν λίγο τα δεδομένα. Και ξαναθυμήθηκαν τον δρόμο του μεταξιού. Η Ανατολή, όταν είχε πάρει τον δρόμο του μεταξιού, τι γύρευε? Το Βυζάντιο γύρευε. Δηλαδή, είμαστε τώρα σε μια περίεργη σκηνοθεσία, η οποία παραπέμπει εκεί. Αυτήν μας δείχνει το ποίημα. Τώρα, πώς μας το δείχνει, είναι τα μυστήρια της ποιήσεως. Λοιπόν, τώρα, ας έρθουμε και λίγο σε εμάς. Σε εμάς, οι οποίοι είμαστε Δύση, έτσι. Τι δυνατότητες μεταστροφής έχουμε εμείς? Είναι απορία ψάλτου Βίξ. Εδώ αναγκάζομαι να φέρω ένα απόσπασμα από το Σουν Τζου, το θεωρητικό του πολέμου. Λοιπόν, λέει, εάν γνωρίζετε τον εχθρό και γνωρίζετε τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να φοβάστε το αποτέλεσμα 100 μαχών. Αν γνωρίζετε τον εαυτό σας, αλλά όχι τον εχθρό, για κάθε νίκη που κερδίζετε θα υποφέρετε και μία ήττα. Αν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό, ούτε τον εαυτό σου, θα υποκύπτει σε κάθε μάχη. Λοιπόν, το τέλος του κεφαλαίου 7, ανασκοπώντας την δική μας ιστορία, τη δική μας υπόθεση εδώ, λέει στην πραγματικότητα ότι τι πετύχαμε? Δεν γνωρίζαμε ούτε τον εχθρό μας, ούτε τον εαυτό μας. Και βέβαια ήμασταν χαμένοι από χέρι. Και τι πετύχαμε? Ξαναφτιάξαμε το Δουκάτο των Αθηνών. Το Φραγκικό Δουκάτο των Αθηνών. Το οποίο το φτιάξανε σταυροφόροι το 1205 και το κατάργησαν οι Τούρκοι το 1456. Ευτυχώς που έχουμε τον μεγάλο Μανή γείτονα δίπλα και μας τα θυμίζει αυτά με την γαλάζια πατρίδα του. Και αρχίζουμε και ψαχνόμαστε δεξιά και αριστερά να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι του οφείλουμε χάρητες αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μας λέει ότι πόσα χρόνια έχει ακόμα το δουκάτο σας για να ισοβαθμίσουμε το προηγούμενο, κάπου εκεί 50 χρόνια. Λοιπόν, είμαστε επί ξηρού ακμής. Θα το βιώσουμε και πιο άμεσα αυτό. Και επανέρχομαι στην αρχή του πράγματος. Με δυο λόγια, πώς θα μπορούσε να δοθεί το νόημα, το περιεχόμενο αυτού του θέματος για το οποίο μιλήσαμε. Έχω βρει άλλους 4 στίχους από ένα ποίημα ενός Ιρλανδού ποιητή. Λέει το εξής. Σας παρακαλώ πολύ, έτσι προσέξτε το. «Ασεβείς προς τους προγόνους, ανεύθυνοι προς τους απογόνους. Στήρα γεννήματα, πλάσματα τερατώδη, ριζωμένα στα χαλάσματα». Αυτό είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτό είναι ο σύγχρονος άνθρωπος.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι, είναι μια προβληματική που ξεκινάει ουσιαστικά από την ίδια τη γέννηση. Δηλαδή, έχουμε τα δύο φύλλα, δύο πρόσωπα, τον άντρα, τη γυναίκα, και έχουμε και κάποιον που τους έφτιαξε. Δηλαδή, το δημιουργό. Λοιπόν, αυτός είναι ο ανέτιος αίτιος της πατρότητας και της μητρότητας. Και της θεότητας μαζί. Διότι θέτοντας τον εαυτό του ως Θεό απέναντι στους ανθρώπους, δημιουργεί και τη θεότητα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι, επειδή τα ζεύγη, δεν μπορούν να εναρμονιστούν από μόνα τους. Από μόνα τους. Δηλαδή, σε κάθε βήμα θα υπάρχει διαφωνία σε ότι στη γνώμη σου, ελεύθερη. Επειδή είναι ελεύθερη, δεν είναι δυνατόν να έχουν πάντοτε την ίδια γνώμη. Αν έχουν, έχει καλώς. Αλλά κάποια γνώμη πρέπει να επικρατήσει. Δεν υπάρχει διαιτητής. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει ο τρίτος, ο οποίος συγκροτεί την ολότητα. Και αυτό οι Κινέζοι το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Είναι παράδοξο, το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Γιατί εκεί έχουν το Ταό. Έχουν το Yin-Yang, δηλαδή το ζεύγος. Είναι Yin-Yang, δηλαδή είναι πολική συμπληρωματικότητα. Εντάξει, λοιπόν. Και το Ταό είναι ενέργεια, δρόμος, αλλά και όν, που συμφιλιώνει τα αντίθετα. Και μάλιστα έχουν κάνει δουλειά πολύ και κάποιο μοναστήρι στην Κρήτη, πάνω στο θέμα, που έχει γράψει ένα βιβλίο, υπάρχει στο διαδίκτυο, «Θεός το Τάο», κάπως έτσι. «Χριστός το αιώνιο Τάο» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Όπου διαβάζοντας τα ταοιστικά από αυτά, έχω μείνει κατάπληκτος. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ο ταοισμός είναι το ανάλογο του Ηράκλητου. Ο λόγος, ο Ηρακλήτιος και ο ταοιστικός, το ταό λόγος είναι στην πραγματικότητα, είναι παράλληλα, αλλά είναι πολύ πιο προωθημένο το κινέζικο. Με την έννοια δηλαδή ότι το θεωρεί άτομο, το θεωρεί και αιών, όχι μόνο δρόμο, δρόμο αυθυπερβατικό, εντάξει. Λοιπόν, και ότι μοιάζει το ταό, εισηγείται την αρετή ως τι, ως ότι είναι το ίδιο. Το ταό λέει είναι σαν το νερό. Διαλέγει τα κατώτερα μέρη, στα οποία δεν πάει κανένας. Πρώτο. Και δεύτερον, ωφελεί τους πάντες χωρίς να διεκδικεί τίποτα. Δηλαδή, βλέπει κανείς ότι έχουμε ένα σχήμα του πώς η διαδικότητα έρεται τριαδικά. Έτσι, πάρα πολύ καλό, που βέβαια είναι και το δικό μας, είναι πολύ πιο προωθημένο το χριστιανικό. Έχουμε το ταό ενσαρκώνεται σε άνθρωπο, έτσι, αν πούμε ότι είναι ο Θεός το ταό. Τι φέρνει αυτή η ενέργεια που συμφιλιώνει τα αντίθετα? Φέρνει την αυθυπερματικότητα. Δηλαδή το να υπερβείς το εγώ σου, το να υπερβείς τον εαυτό σου. Λοιπόν, και να συνειδητοποιήσεις ότι το πραγματικό νόημα της ζωής είναι στην αυθυπέρβαση, δεν είναι στην αυτοεπιβεβαίωση. Αυτοεπιβεβαίωση έχουν και όλα τα ζώα, δεν είναι και το πρόβλημα. Έτσι. Να κατορθώσεις δηλαδή, μην είσαι εγκλωβισμένος μέσα στην αυτοεπιβεβαίωση. Λοιπόν, και έτσι μόνο λύνονται τα προβλήματα. Δεν λύνονται διαφορετικά, αλλιώς πέφτει ξύλο. Αυτή δεν είναι ως προς το υπέρτατο, ως προς το μεταξύ μας, το καλό του άλλου. Η αυθυπέρβαση είναι στο καλό του άλλου, στη βάση της ελευθερίας του. Λοιπόν, τώρα όμως, τι γίνεται στην πράξη? Λοιπόν, ο καθένας μας παντρεύεται. Έτσι. Βρίσκει τον σύντροφό του, όλα πάνε καλά. Λοιπόν,
Όσο ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, δεν έχουν κάνει παιδί ακόμα. Μόλις κάνουν παιδί όμως, μπαίνει ένας τρίτος παράγοντας, η αγάπη προς το παιδί τους κάνει να αμφισβητούν τον εαυτό τους και να παραμερίζουν τον εαυτό τους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εμφανίζεται ένα άλλο εγώ τότε, το εγώ της σχέσης με το παιδί. Και αμοιβαιότητας λόγω αυτής της σχέσης των δύο, έτσι, είναι ένα άλλο επίπεδο αυτό πια. Αυτό που λέμε πρόσωπο στην πραγματικότητα, αναδύεται πριν από όλα μέσα στην οικογένεια. Εμφανίζεται το προσωπάκι, το παιδάκι, λοιπόν, και δεν έχω άλλο, το άλλο εγώ το αφήνω απ' έξω. Και το παιδί το ίδιο με βλέπει ως πατέρα, εμένα, ως μητέρα, τη μητέρα. Δεν ξέρει το όνομά της και ούτε το νοιάζει το όνομά της. Δηλαδή το, λοιπόν, διαφορά τώρα. Στο επίπεδο το θεολογικό, έτσι, ο Θεός είναι αποκλειστικά πατέρας. Δεν έχει άλλο όνομα εκτός από αυτό. Γιατί είναι όλος μέσα στον Υιό. Έτσι δεν είναι? Και το Υιός το πατέρα κτλ. Σε εμάς όμως, εγώ είμαι ο πατέρας, αλλά από την άλλη μεριά έχω όνομα κοινωνικό. Λοιπόν, και να παίζω μέσα σε αυτή την αντίφαση. Ουσιαστικά τι γίνεται? Η αμοιβαιότητα προϋποθέτει την αγάπη προς το τρίτο πρόσωπο, το παιδί στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην Εκκλησία τον Υιό του ανθρώπου, του Θεού, δηλαδή τον Χριστό. Εντάξει, λοιπόν, αν αυτά ταιριάξουν μαζί, τότε λύνουν το πρόβλημα στο σύνολό του. Αυτό βασικά ήθελα να πω. Και αυτό περιγράφει, δηλαδή, η ανάλυση μας εκεί. Άλλο? Ω, δεν υπάρχει. Υπάρχει τίποτα άλλο? Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ για τελευταία φορά.